με το Μαλεζάο. Κάπορα, πόπο, φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ, αφίλητο. Ασύλληπτο γκολ από τον Κάπορα. Έχει πετύχει σήμερα δύο γκολ εξωπραγματικά. Καλησπέρα, Χάβη. Καμπογόλ, μένα στάρδε. Όλα καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά. Αντώνη, πού τον βρίσκουμε τον Καμπογόλ όπως τον προσφώνησες? Καμπογόλ, en ese momento en donde te encontramos. Entonces, estoy en el colegio de mis niños que hay, se llama un día de lectura para leer y todo, se lee todo en familia. Así que bueno, participando de cosas que antes no podía hacer. Το πετυχαίνουμε στο σχολείο, είναι στο σχολείο των παιδιών του, είναι μια μάζοξη που κάνουν, λέγεται ημέρα διαβάσματος, έχουν λέει, διαβάζουν όλοι μαζί, λέει, οι γονείς και τα παιδιά. Ημέρα ανάγνωσης, για να το πω καλύτερα. Ενδιαφέρον, κάτι διαφορετικό που δεν το έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν παίζει ποδόσφαιρο πλέον, έτσι δεν είναι, Αντώνη, για να το ρωτήσουμε. Así que ya te has retirado del fútbol. Sí, sí, mi último equipo, bueno, fue ahí Iberia. Sí, sí, ya 2 años. Retirado del fútbol totalmente. Ναι, ναι, έκλεισα την καριέρα μου στην Ελλάδα και στη Βέρεια. Με που σταμάτησα από τη Βέρεια, σταμάτησα και από το ποδόσφαιρο. Επομένως, έχω κρεμάσει για τα καλά τα ποδοσφαιρικά μου παπούτσια εδώ και 2 χρόνια. Είναι, παραμένει στο χώρο, σκοπεύει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, κάνει κάτι άλλο πλέον? En este momento te continúas en el fútbol, cerca del fútbol, haciendo algo cerca del fútbol o no? Hoy no, Anthony. La idea con la familia es desconectarnos, salir del fútbol por 2 o 3 años. Bueno, ya van 2 años y me han ofrecido aquí en Rosario dirigir inferiores, chico más chico, y bueno, no, he decidido que no, por ahora no. Alejado totalmente del fútbol. Όχι, όχι, όχι. Είχαμε αποφασίσει με την οικογένειά μου να βγάλουμε την πρίζα την ποδοσφαιρική και να απομακρυνθώ εντελώς από το ποδόσφαιρο. Επομένως, τα 2 τελευταία χρόνια δεν κάνω κάτι κοντά στο ποδόσφαιρο. Αυτό είχαμε πει για τα επόμενα 2-3 χρόνια να αφοσιωθώ στα καθήκοντά μου, στα καθήκοντα της οικογένειας. Αυτό και κάνουμε. Είχα αρκετές προτάσεις από τη Ροζάριο, από την πόλη μου, γιατί εδώ θέλω να παραμείνω για να αναλάβω τις μικρότερες κατηγορίες. Αλλά προς το παρόν είναι κάτι το οποίο δεν περνάει από το μυαλό μου. Να το ρωτήσουμε, Αντώνη. Αν έχει πληροφορηθεί ότι επίκειται ένα δεύτερο φιλικό παιχνίδι του Άρη με την Boca Juniors στις επόμενες μέρες, στις 27 του μήνα, με τη διάσημη ομάδα από την Αργεντινή, και τι αναμνήσεις του ξυπνάει αυτή η αναμέτρηση? Tampoco te quiero, estás informado que el 27 de octubre nuestro equipo tiene un partido amistoso contra Boca Juniors, como el amistoso ante 8 años cuando estabas tú también en nuestro equipo y lo jugaste. ¿Estás informado? Y si estás informado, ¿Te despierta memorias este nuevo partido amistoso? Sí, sí, estoy informado. Sí, sí, he leído los periódicos. Todos los días me meto, cuando me levanto a la mañana bien temprano, leo el periódico, leo el Metrofor y bueno, estoy informado en lo que pasa en el mundo de Aries todo el tiempo. Hermoso, hermoso. Seguramente va a haber un clima muy lindo. Y bueno, y por ahí decirle a los jugadores que le toque estar que lo disfruten, porque son partidos de que con el correr del tiempo quedan en la memoria de uno. Φυσικά, φυσικά και το έχω πληροφορηθεί, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ήξερα και το φιλικό, παίρνω και εγώ τις πληροφορίες μου, ξυπνάει πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις και εμένα, και θα ήθελα με τη σειρά μου το πρώτο που θα πω, επειδή εγώ το έτσι αυτό το φιλικό και ήταν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, μια ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι στους συναθλητές μου, στους ποδοσφαιριστές του Άρη, οι οποίοι θα έχουν την τύχη να παίξουν ένα τέτοιο φιλικό, να το ευχαριστηθούν όσο περισσότερο μπορούν. Αλήθεια, εκείνο τον 1,5 χρόνο που έπαιξε στον Άρη, Αντώνη, έχοντας κάνει φυσικά και μια σημαντική καριέρα μέχρι να έρθει στη Θεσσαλονίκη σε αρκετές ομάδες και της πατρίδας του και στο Μεξικό που είχε παίξει ποδόσφαιρο, αυτό το 18μηνο ουσιαστικά, τι θέση έχει στην καρδιά του και στην καριέρα του συνολικά με τον Άρη? Campogol, tú cuando firmaste en el equipo del Ares ya tenías muchos años en el fútbol, un recorrido muy grande, tanto en tu patria, tanto en México, que fue el último país que jugaste antes de venir a Grecia. Esos 18 meses en el Ares, ¿cuál es la conexión que tienes? ¿Cuál es la posición que le puedes dar a este equipo en tu corazón? Muy grande. Tengo hace poco en mi casa
le regalé un perro a mis hijos, un perrito chiquitito, y le pusimos Aris. Es muy grande, no solo Aris, también a todo Grecia. También el último año que estuve ahí, que me retiré ahí, tengo un cariño especial. La verdad que por ahí, estando jugando con Aris, no tomé la real dimensión de lo que es el mundo Aris y lo que yo representaba como, como jugador. Me tocó volver años después y me sorprendió el cariño, el afecto de la gente y el reconocimiento. Es algo de que lo voy a llevar en, siempre conmigo. También yo vengo de un país también muy, muy futbolero, donde el fútbol se vive muy, muy apasionado, y Aris está dentro de los clubes donde más pasión despiertan los hinchas. La verdad que están dentro de mi corazón siempre, siempre, y los recordamos, y recuerdo Salónica, y recuerdo Jarilao, y recuerdo Ricio, recuerdo todo. La verdad que los tengo siempre muy presentes. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου, Άρης. Δεν μπορώ να το κρύψω. Είναι κάτι το εκπληκτικό αυτό το βίωσα και τα συναισθήματα τα οποία έχω για αυτή την ομάδα. Τώρα πρόσφατα πήραμε ένα κουταβάκι με την οικογένειά μου. Θα αφιερωθώ στην οικογένειά μου και το κουταβάκι δεν θα μπορούσε να έχει άλλο όνομα εκτός από Άρης. Άρης λέγεται λοιπόν το σκυλάκι μου. Έχω πολύ μεγάλες αναμνήσεις. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου. Έζησα εκπληκτικά χρόνια. Δεν σου κρύβω ότι ένιωσα ξανά ποδοσφαιριστής στον Άρη. Τι σημαίνει ο ποδοσφαιρικός κόσμος στον Άρη, και εγώ έρχομαι από μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ του ποδοσφαίρου, μια χώρα που ζει με πάθος το ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το 18μήνο έχει μείνει βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Συν το γεγονός ότι αγαπάω πάρα πολύ, εκτός από τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη, και τη χώρα σας και την Ελλάδα. Είναι η χώρα στην οποία έζησα πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Κρέμασα τα ποδοσφαιρικά μου τα παπούτσια στη Βέρεια. Αλλά και όταν γύρισα μετά από τόσα χρόνια, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο μεγάλη αναγνώριση και τόσο μεγάλη αγάπη όπως αυτή την οποία βίωσα όταν γύρισα να παίξω ποδόσφαιρο στη Βέρεια από τους οπαδούς του Άρη. Επομένως, πάντα θα τους έχω μέσα στην καρδιά μου, πάντα θα είναι ένα δικό μου κομμάτι, κάτι το οποίο θα με ακολουθεί πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου. Εκείνη η σεζόν με τα 16 γκολ συνολικά, την πολύ καλή πορεία που είχε κάνει ο Άρης, ήταν η καλύτερη σεζόν στην καριέρα του. Έχει βάλει βέβαια και άλλα γκολ και σε διάφορα πρωταθλήματα, αλλά εκείνη, μιας και μας λέει πόσο σημαντικός είναι ο Άρης, ήταν η καλύτερη. Ya que estamos hablando de la importancia que tiene el Aris para ti y, que va a y la posición que va a tener en tu corazón, 18 meses, 16 goles, estuviste en una etapa muy importante para ti, fue en la parte futbolística. ¿Consideras que era una de tus mejores etapas la que pasaste jugando en el Aris? Ya que tu recorrido en muchos países, muchos goles, pero ¿consideras que esa fue una de tus mejores etapas? Sí, fue una de las mejores. Creo que la de Aris junto con... con otras tres etapas que tuve, fue uno de los puntos más altos, en donde yo me sentía con mucha confianza, me sentía respetado y reconocido por mis compañeros, por sí, fue sin duda fue una de los uno de mis mejores años de fútbol ahí en Aris. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα ποδοσφαιρικά βρέθηκε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο στον Άρη. Άμα θυμηθεί τη σεζόν που διένυσε στον Άρη μαζί με άλλες τρεις ίσως, ήταν οι κορυφές όσον αφορά την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Άρη. Ένιωσε πάρα πολύ σημαντικός. Ένιωσε το σεβασμό και την υπόλοιψη των συμπαικτών του. Το σεβασμό και την αναγνώριση από τους οπαδούς. Ο Άρης του έδωσε αυτοπεποίθηση, του έδωσε τη σιγουριά που χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής και θεωρεί ότι στον Άρη έφτασε σε ένα πολύ υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο. Από εκείνα τα 16 γκολ που σημείωσε σε πρωτάθλημα και κύπελο, ποιο ξεχωρίζει? Εμείς ακούσαμε ένα, θεωρώ για μένα το καλύτερο γκολ που έχει σημειώσει, εκείνο το 2-0 με τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτά τα δύο γκολ, κάποιο άλλο που έχει ξεχωρίσει? 16 γκολ con el Aris en la Liga y en la Copa. ¿Tienes alguna memoria especial de alguno de esos goles? Antes de empezar la conversación contigo, oímos un audio de los dos goles y sobre todo el segundo gol que hiciste contra el PAOK. Goles que, como dice en el audio, eran goles increíbles. ¿Puede ser uno de esos dos goles que tienes una memoria especial o algún otro? No, sin duda son esos dos los más recordados. También recuerdo el gol a Olympiacos en casa, que ganamos 1-0. Con una jugada
muy muy linda de Prita, en donde pelea con, lucha con casi todos los defensores y gana, y yo lo único que tuve que hacer fue empujarla. Pero sí, sí recuerdo el estallido de Jarilao, y tengo por ahí una anécdota que mi señora cuenta, que en el partido del PAOK en casa, el clásico, mi señora estaba con la señora de Chiche Arano, y estaba mi hijo, el más grande, y dice que en el primer gol mío, dice que explota la cancha, y que mi hijo lo tiran para arriba, y lo que se acuerda es que fue bañada, no sabe si en cerveza, si en vino o lo que sea, pero fue tanto el revuelo por el gol que siempre se acuerda mi señora y cuenta esa experiencia linda que le tocó vivir ahí en Jarilao. Uh-huh. Un momento, Javier, un momento. Okay. Έχουμε πάρει, ναι, τον Αντώνη. Αντώνη, μας δεν ξέρω τι άκουσες. Ωραία, να μεταφράσουμε εκεί που άκουσε, για να συνεχίσουμε μετά ο ποδοσφαιριστής. Έλεγε ότι ναι, αναμφίβολα αυτά τα δύο τα γκολ έχουν μια ιδιαίτερη θέση όσον αφορά τα γκολ τα οποία έχει να θυμηθεί. Φυσικά ένα ακόμα γκολ το οποίο θυμάται πάρα πολύ έντονα είναι το γκολ το οποίο έκανε με τον Ολυμπιακό, στο οποίο δεν μπορεί να ξεχάσει τη μονομαχία του Σάκη μαζί με όλη την άμυνα του Ολυμπιακού. Κάνει μια εκπληκτική προσπάθεια, κερδίζει όλη την ομάδα, όλους τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, τον τερματοφύλακα, και εγώ απλά πρέπει να σπρώξω ότι είναι πάρα στα δίκτυα. Θυμάμαι πάρα πολύ αυτά τα τρία τα γκολ, γιατί θυμάται πάντα και τον Παλμό, ο οποίος υπήρχε μετά από την επίτευξη τόσο σημαντικό γκολ μέσα στο Χαριλάο, πόσο μάλλον όταν πετυχαίνει σε δύο γκολ σε ένα ελ κλάσικο της Θεσσαλονίκης, και εκεί ήθελε να μας δώσει, να μας πει και μια ιστορία δικιά του, την οποία πάντα τη μνημονεύει. Και εκεί δεν πρόλαβα να ακούσω, εκεί είχα πέσει εγώ, από μέσα το πω να συνεχίσει. Καμπογόλ, estabas contando la anécdota cuando se cortó mi enoí la anécdota, que estaba tu señora con la señora de Tarano. Y puedes continuar. Sí, 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 el primer gol que hago, dice que Lucas, mi hijo más grande, dice que vuela por el aire, lo tiran de la emoción por el aire, no sabe cómo lo atrapó, lo atajó, y recuerda que después del gol, en el festejo, la bañaron de cerveza, de vino, no sabe de qué, pero dice que fue, y siempre cuenta en familia, nos cuenta por ahí cuando uno se pone a hablar. Y bueno, recuerda siempre eso, esa anécdota de que en el primer gol mío fue, volaba bebida y volaba mi niño por los aires. Κάθε φορά λοιπόν, λέει, που μαζεύονται οικογενειακά ή σε παρέες ποδοσφαιρικές και συζητάνε, λέει, η γυναίκα του λέει για την εμπειρία, το πώς βίωσε το πρώτο σε εκείνο το ντέρμπι μέσα στο Χαριλάου. Λέει, ξαφνικά, λέει, ενώ καθόμουν μαζί με τη γυναίκα του Τσιτσαράνο, λέει, και τον μεγαλύτερο του, το γιο του Λούκας, ξαφνικά, λέει, με το που πετυχαίνει ο σύζυγός μου, λέει, το πρώτο γκολ, έχω χάσει το παιδί από τα χέρια μου, λέει, και το βλέπω απλά να ύφταται σε διάφορα χέρια, και μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει και να ξαναβρεθεί το παιδί στη δική μου την αγκαλιά, έχω καταλάβει, λέει, ότι έχω λουστεί, λέει, από νερό, αναψυκτικά, μπύρες, λέει, δεν ήξερε, λέει, τι μύριζε και τι έχει ήρθε κατά πάνω της, λέει. Δηλαδή δυσκολευόταν να καταλάβει πώς βράχηκε και πώς το παιδί της βρέθηκε, λέει, να ήρθατε, λέει, στις κερκίδες, λέει, του Χαριλάου. Ο Έκτορ Κούπερ, με τον οποίο συνεργάστηκε στον Άρη, μιας και συμπατριώτης του, ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχε, που τον έτσι ταξινομεί. Héctor Raúl Cooper fue uno de los entrenadores que colaboraste con él. Es un entrenador también que se entendían directamente porque son compatriotas. ¿Consideras que fue uno de los mejores entrenadores que has colaborado en tu carrera? Sí, 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 sin duda. Es un técnico de un nivel internacional, un técnico de selección, de equipos grandes. Y yo he tenido la suerte de aprender mucho de él y sinceramente es un técnico, bueno, hoy lo sigue demostrando, hoy en día dirigiendo la selección de Egipto, y bueno, y lo sigue haciendo muy bien. Tanto Aris como yo ha tenido la suerte de tener un técnico con muchísima experiencia y con una trayectoria gigante. La verdad que he sido un afortunado.
Σίγουρα και ήταν ο κορυφαίος προπονητής με τον οποίο έχω συνεργαστεί. Δεν έχει να κάνει με το ότι είμαστε συμπατριώτες. Για μένα ήταν τύχη που μπόρεσα να συνεργαστώ με αυτόν τον προπονητή. Έμαθα πάρα πολλά μέσα από τις εμπειρίες του. Θεωρώ ότι είναι ένας τεράστιος προπονητής. Δεν θέλω να το πω εγώ, το βιογραφικό του μιλάει από μόνος του. Το γεγονός ότι είναι διεθνής φήμης, είναι ένας προπονητής ο οποίος ακόμα αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει διατηρηθεί και το δείχνει με την πολύ καλή δουλειά που κάνει στην Εθνική Αιγύπτου, καθώς εγώ τυχαίνει να τον παρακολουθώ και εδώ στη χώρα μας γράφεται πάρα πολύ αυτά τα οποία πετυχαίνει με την Εθνική Αιγύπτου. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός, θεωρώ ότι ήμουν ευλογημένος, όχι μόνο εγώ που συνεργάστηκα με τον Έκτορ Κούπελ, αλλά και ο Άρης που είχε ένα τέτοιο προπονητή, ένα προπονητή ο οποίος όλο το τέρας, το γραφικό του και όλη αυτή την εμπειρία του και τη δουλειά του την έφερε στην ομάδα του Άρη. Εγώ έμαθα πάρα πολλά, θεωρώ ότι και ο Άρης είχε εξαιρετική πορεία μαζί του. Θεωρώ τον εαυτό μου λοιπόν ευλογημένο που συνεργάστηκα με αυτόν τον προπονητή. Αντώνη, με παλιούς του συμπαίκτες και ιδίως συμπατριώτες του ή ξένους γενικότερα ποδοσφαιριστές που έφτιαξαν εκείνη την πολύ καλή ομάδα, έχει επικοινωνία, συζητάνε ποτέ εκείνη τη χρονιά, εκείνα τα κατορθώματα της ομάδας? Εννιά σαλτάπα, Ελλάδης, ταινία μου, κουαδόρες Λατίνος, μου τσοκουαδόρες Αρκεντίνα, Λατίνος, Δεσπάνια. Του είχα πω κίνηση να βγει κοντάκτο con estos ex compañeros tuyos. Si tienes contacto, ustedes por ahí hablan de lo que se había logrado en ese equipo. Sí, hablo con Chicharano, he hablado, sigo hablando hasta el día de hoy. Bueno, con Neto, que compartimos ahí equipo ahí en Beria. Y uno habla, sí, hablo más que nada con Pitu García, que hace poco ha estado ahí también, y todos coincidimos con que lo que se vive dentro del campo de juego, como le suelen llamar acá al estadio de Boca, que dice que juega con 12 jugadores por todo lo que genera la gente. En Aris también pasa eso. Yo me sentía, cuando jugaba en Jarilao, que medía 10 centímetros más, que era más rápido que ninguno y que tenía más fuerza que ninguno. Me despertaban cosas que sacaban, ayudaban a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. El ambiente y la atmósfera que se vive en ese estadio, yo he tenido la suerte de jugar en por muchos lados y todo, en muy poco me hacen sentir esa presión y esa sensación única, que solo lo que tuvimos la posibilidad de estar ahí sabemos de qué se siente. Ναι, μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας ολικά με τον Άρη, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, όπως η επαφή με τον Τσιχαράνο, μέχρι και χθες μιλούσαμε μαζί με τον Ρομπέρτο Μπατιόν, με τον Έτο ξαναβρεθήκαμε και στη Βέρα με αρκετούς ποδοσφαιριστές, με τον Πίτου Γκαρσία, με τον οποίο ήταν πρόσφατα ξανά στον Άρη και είμαστε κουμπάροι. Έχουμε αρκετές τέτοιες συζητήσεις και όλοι συγκλίνουμε και όλοι συμφωνούμε το εξής, ότι το να παίζεις μέσα σε ένα γήπεδο, στο να παίζεις σε ένα γήπεδο όπως είναι το Χαριλάο, είναι κάτι το οποίο είναι τυπικό. Εμείς που είμαστε από την Αργεντινή και συνηθίζουμε εδώ να λέμε ότι όταν η Boca Junior παίζει στην έδρα της έχει έναν 12ο παίχτη, θεωρούμε ότι το ζήσει με τον απόλυτο και με τον ίδιο τρόπο και μέσα στο Βικελίδης. Εγώ όταν έγινα στο Χαριλάο απ' έξω, ένιωθα ότι ήμουν προς κατά 10 εκατοστά, ένιωθα ότι ήμουν πιο δυνατός μέσα στο γήπεδο, ότι κανείς δεν μπορεί να με νικήσει, ότι ήμουν πιο ταχύς μέσα στο γήπεδο. Αυτό το γήπεδο γεννούσε συναισθήματα τα οποία σε έκαναν υπερνικά στις δυνατότητές σου, τα οποία σε έκαναν να βγάζεις πάντα το καλύτερο σου αυτό. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο λέμε ότι είναι μια μοναδική αίσθηση, το να μπορείς να αγωνίζεσαι μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο. Και σας το λέω εγώ, ο οποίος είχα την τύχη να έχω παίξει σε πάρα πολλές χώρες, να έχω παίξει σε πάρα πολλά γήπεδα. Αυτό το οποίο γεννά τα συναισθήματα τα οποία γεννιούνται στο ποδοσφαιρίτη, να παίζει μέσα στο Χαριλά, είναι μοναδικά. Ο Άρης δεν είναι στα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια, φαντάζομαι το γνωρίζει. Άλλωστε, μέχρι το 2015 ήταν εδώ φορώντας τη φανέλα της Βέρειας. Ο κόσμος απομακρύνθηκε από το γήπεδο. Τώρα, με αφορμή αυτό το φιλικό με την Μπόκα, αρχίζει και ξαναζεσταίνεται. Εκείνος που τον έζησε σε πάρα πολύ καλές στιγμές, ποιο είναι αυτό το μήνυμα που θα θέλει να στείλει στον κόσμο της ομάδας από την Αργεντινή και να μας πει και αν προγραμματίζει προσεχώς να μας έρθει εδώ στα μέρη μας κάποια στιγμή?
Campogol seguro que estamos aquí hasta el 2015, está haciendo que Aris en este momento no está en su mejor momento de su historia. Seguro que todo eso ha provocado una tristeza enorme a los aficionados y en este momento la afición está un poco fría. En este momento se nota que la chispa con el partido amistoso contra Boca Junior, a ver si se puede calentar de nuevo toda la afición después de tanta tristeza que ha vivido. Tú que fuiste jugador del Aris en un momento muy importante para nuestro equipo, si quisieras decir algo a los aficionados, dejar un mensaje a esos aficionados que en ese momento están muy tristes, y si nos quieres decir si tienes en tu programa venir de nuevo a Grecia, a Salónica y visitarnos. Sí, como marca la realidad, hoy Aris está en un lugar donde no debería estar, donde no se merece, pero bueno, está y hay que salir, y vamos a salir. Yo les quiero contar de yo como jugador lo que me pasaba cuando jugaba y el apoyo de todo el mundo Ari es muy muy importante, es muy importante, juegan un papel importantísimo en el futuro del club, en donde pasa está hinchada, la gente despierta cosas y hace sacar fuerza a los jugadores por ahí cuando no las tenemos y cumplen un papel muy importante en el club. Este año Dios quiera de que tengamos la posibilidad de volver a donde merece Ari, a donde merece estar, a la primera división, pero que sepan de que ellos juegan un papel muy importante. Los otros equipos, cuando tocaba ir a Jarilao, he hablado con el mundo del fútbol, después me he encontrado con ex jugadores que han estado jugaban en contra nuestro, por decirte, Zaha, Escocco, Pelletieri, con otros, y me decían, dice, con Filomeno, bueno, dice, con un montón de chicos argentinos, en donde me decían que era muy lindo jugar en contra de ustedes, por todo lo que era el marco, pero sí sentíamos una presión muy grande, porque si ustedes hacían bien las cosas, la gente jugaba un papel importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que apoyen, que como marca la historia, Grecia toda la vida, desde el comienzo de la civilización, se ha ganado guerra, ha perdido. Así que bueno, hoy tenemos una y la vamos a ganar, y si Dios quiere, el año que viene estaremos hablando de que Ari vuelve a primera división. Κοίταξε να δει, σίγουρα αυτή τη στιγμή ο Άρης βρίσκεται σε μια θέση στην οποία δεν αρμόζει να βρίσκεται, δεν έπρεπε να βρεθεί ποτέ, αλλά εμείς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Άσχετα αν θα έπρεπε να βρεθεί ή πώς βρέθηκε, βρέθηκε. Επομένως αυτό που μένει να κάνουμε είναι να βγάλουμε την ομάδα από εκεί που βρίσκεται και να ξαναβρεθεί, γιατί θα ξαναβρεθούμε εκεί που μας αρμόζει να είμαστε στην Α Εθνική. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για το θέμα των οπαδών, όπως είπα και πριν, οι οπαδοί μας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ομάδας. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το δικό μας το σύλλογο, θεωρώ. Όπως είπα πριν, ότι είναι αυτοί οι οποίοι μας δίνουν δύναμη από εκεί που δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να την βρούμε. Είναι αυτοί οι οποίοι μας αφυπνίζουν, είναι αυτοί οι οποίοι μας βοηθάνε, μας σωθούν στο να πηγαίνουμε μπροστά. Επομένως, ο κόσμος του Άρη πρέπει να βρεθεί δίπλα στην ομάδα. Πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να στηρίξει την ομάδα. Αυτό λέει η ιστορία τους, αυτό πρέπει να συνεχίζουν να κάνουν. Μιας και είπα για ιστορία, είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες και η Ελλάδα, αυτή η οποία έδωσε τον πολιτισμό, έχει ζήσει πάρα πολλούς πολέμους. Άλλους τους κέρδισε, άλλους τους έχασε. Εμείς δυστυχώς χάσαμε αρκετές μάχες, αλλά τώρα είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο και σε πόλεμο που αν βρεθούν οι οπαδοί μας κοντά, θα τον κερδίσουμε. Εγώ, όπως είπαμε πριν, δεν μιλάω μόνο με συμπαίκτες μου στον Άρη. Έχω μιλήσει και με αρκετά παιδιά από την Αργεντινή, τα οποία έχουν παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ο Σάχα, ο Σκόκο, ο Πελεγρίνη, ο Φιλομένο. Μπορώ να πω δεκάδες Αργεντίνους ποδοσφαιριστές, με τους οποίους βρεθήκαμε μετά και λέγανε ότι πέρα του ότι απολάμβαναν μια τέτοια ατμόσφαιρα, τους άρεσε να πηγαίνουν να παίζουν μέσα στο κλάδι της Βικελίδης, λέει, όταν εσείς ήσασταν καλά και το γήπεδο, λέει, ήταν όπως ήταν, η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Για μας, λέει, μας δυσκόλευε το δικό μας το έργο. Επομένως, ο κόσμος του Άρη πρέπει να βρεθεί εκεί, πρέπει να είναι κοντά, πρέπει να οθήσει την ομάδα για να ξαναβρεθεί στην πρώτη εθνική, που είναι η μοναδική κατηγορία που αρμόζει στον Άρη να βρίσκεται.
Να τον ευχαριστήσουμε που είχε την καλοσύνη παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι στο σχολείο εκεί με τα παιδιά του. Όπως μας είπε στο ξεκίνημα για την κουβέντα αυτή. Να του πεις ότι έχει χαιρετίσματα από ένα πρώην συμπαίκτη του στη Βέρεια και νυν του Άρη, του Στέλιο Μαραγκό, που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και με χαρά να το δούμε και σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Campogol, te queremos agradecer mucho por tu tiempo y sobre todo hoy que tenías día de lectura y te sacamos de la clase de tus hijos. Te quiere mandar muchos mensajes de Grecia, te agradecemos por tu tiempo y sobre todo te quiere mandar un mensaje un jugador del Aris, excompañero tuyo de Beria, de Stelios Marangos, que te manda un gran abrazo. Perdón, ¿quién es el compañero? Ellos, perdón, que no escuché. Stelios Marangos. Stelios, el que jugó del Kimbox. Mi amigo, Filemu. Dale, saludo ahí a Estelio, muchos saludos, y le quiero pedir un favor ahí a la afición, que en casa a veces me toca cantar, y canto, y por ahí canto la andole, ole, ole, Aris, que canten esa, de Nejo Spiti, de Nejo Dulia, de Nejo Gómena, de Nejo Lefta. Cuando cantaban eso, despertaban algo en mí adentro que no lo puedo explicar. Λοιπόν, θέλει να σας ευχαριστήσει και ο ίδιος, μας στείλει μια θερμή αγκαλιά στο Στέλιο του Μαραγκώτο, που κάναν πολύ καλή παρέα στη Βέρεια. Και από εκεί πέρα θέλει να ζητήσει, λέει, μια μεγάλη χάρη από τους οπαδούς του Άρη. Όταν έλεγαν τον τρελογιατρό, λέει, μου ξύπνησαν πράγματα, λέει, απίστευτα. Να μην σταματήσουν να το λένε, να το τραγουδάνε, λέει, συνέχεια. Και μας το τραγούδισε και αυτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας τραγουδήσω κι εγώ, αλλά με τη φωνή μάλλον. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ίσως ξαναχρειαστούμε να ξέρεις εν όψη Μπόκα. Και αν δεν έχουμε νεότερη επικοινωνία, να ευχηθούμε καλή τύχη στις τελευταίες αγωνιστικές με την Εθνική Αιγύπτου εκεί με τον Έκτορ Κούπερ και να πάρετε την πρόκριση. Ευχόμαστε ολόψυχα με τον Μίστερ για το Μουντιάλ. Πρώτο Θεός, μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι χρειαστείτε, με συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Κάμπορα. Ευχαριστούμε. Bye bye. Γεια σα, φίλε. Γεια.